Με το που το είδες το τρέιλερ, είπες πάω, τέλος. Με το που είδα το τρέιλερ, είπα στο σύζυγο, θέλω να δηλώσω συμμετοχή. Μου είπε και αυτός, εννοείται πως θα δηλώσω συμμετοχή. Και έτσι πήγα. Μπράβο στο σύζυγο. Υποστήριξε κατευθείαν την κατάσταση. Ναι, γιατί ξέρει τι άνθρωπος είμαι γι' αυτό. Τέλεια. Ναι. Οπότε και τι, πες μου για τη διαδικασία. Βλέπεις, παίρνεις τηλέφωνο. Βλέπεις, δεν παίρνεις ιντερνετικά, ναι. Κάνεις την αίτηση. Σου έρχεται στο, με ένα SMS ποιος αριθμός έφυσης είσαι. Μετά από κάποια φάση εκεί που έχεις απογοητευτεί και λες μπα, δεν με πάρουν. Έχουν πάρει το τηλέφωνο, σου λένε είμαστε από το casting survivor, έλαβε το στο τάδε casting. Πηγαίνεις, ξαναπηγαίνεις. Έστειλες φωτογραφία στο πρώτο casting. Γι' αυτό. Δηλαδή, κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι. Εντάξει, όχι, δεν νομίζω ότι ήταν αυτό. Εντάξει, και σε παίρνουν τηλέφωνο τέλος πάντων και σου λένε έλα και πήγες στο πρώτο casting. Έλα στο τάδε casting. Πόσα castings πέρασες? Πέρασα ή 6 ή 7. 7? Ναι. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε στο δεύτερο σου λέγανε δεν. Όχι, δεν σου λένε, αυτό είναι το φοβερό. Α, κάτσε και περιμένεις. Δεν σου λένε, πας εσύ, κάθεσαι στην ουρά, περιμένεις εκεί 3-4 ώρες, γίνεται το casting, πηγαίνεις σπίτι σου, περνάνε 2-3 μέρες, λες μπα, αποκλείται, χτυπάει ξανά το τηλέφωνο, σου λένε, πηλάτε στο άλλο casting. Είναι και αυτό νομίζω να είναι μια προετοιμασία για το survival, η όλη διαδικασία. Ναι. Και τι κάνατε στο casting? Ερωτήσεις κυρίως και προς το τέλος περάσαμε και δοκιμασίες σε αθλήματα και μας βάλανε να στήσουμε και μία ντουλάπα. Μια ντουλάπα. Ναι, για να δούνε πόσο γρήγορα και πόσο έξυπνα θα τη στήσουμε. Και πόσο μπορείς να λειτουργήσεις σαν ομάδα. Έχεις ξαναστήσεις η ντουλάπα ποτέ? Πάρα πολλές. Του σπιτιού δηλαδή. Κούνιες, κρεβάτια, ντουλάπες. Τι έχω στήσει πράγματα. Τα κάνεις όλα εσύ δηλαδή. Σε φοβ δυναμική. Γενικά, ναι, το έχω πολύ. Έχω χτίσει, έχω φτιάξει, έχω βάλει πλακάκια. Το έχω πολύ.